Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Μοσχάτου. Είμαστε εδώ για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής μεταξύ των δύο πρωτοπόρων, των δύο ομάδων που έχουν μόλις μία ήττα. Δεν είναι μόνο εκείνη, βέβαια, είναι και η Ελευθερία Μοσχάτου. Από τη μια φιλοξενούμενη ομάδα του Χολαργού, μια ομάδα που σίγουρα έχει αφήσει πάρα πολλές υποσχέσεις φέτος. Έκανε μια ήττα απρόσμενη για πολλούς στο Μπορφύρα, στο γήπεδο του Πειραιά. Δεν την περιμέναν πολύ. Δείξαν βέβαια μετά ότι συνήλθαν με μια εξαιρετική εμφάνιση στο κύπελο απέναντι στο Μίλωνα που έχασαν στο τέλος, όταν και προηγούνταν 1,5 λεπτό που τελειώσει. Και στην ομάδα της περιοχής μας, της γειτονιάς μας, την αγαπημένη μας, την Ελευθερία Μοσχάτου, μια ομάδα που είναι οικογένεια πάνω απ' όλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με τις οδηγίες του Γιώργου Τουσίμου κάνουν μια εξαιρετική παρουσία στα εθνικά πρωταθλήματα. Ξεκινήσαν από τα τοπικά, από το ΑΕΛΦΑ ΕΣΚΑΝΑ. Έχουμε παίξει πολλές φορές αντίπαλοι με παιδιά που είναι κλειδιά για την απόδοση της ομάδος και για την εικόνα της ομάδος. Και σίγουρα αυτό τους δίνει πάρα πολλές ελπίδες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και γενικά για το παιχνίδι και για το πρωτάθλημα. Να ξεκινήσουμε με το ρόστερ των δύο ομάδων. Έχουμε εντάχει τα λέμε Κατσόρης, Ιωακιμίδης, Κατοπόδης, ο Λουκάς, ο Ραπτίδης, ο Κουκουνιάς, ο Μάλφας, ο Σφικάκης, ο Ψημίτης, ο Γόγολος, ο Τζελέπης και ο Καλατζής για την ομάδα του Χολαργού. Και από την άλλη πλευρά έχουμε με το 1 τον Νικολάη τον Αλέξανδρο, 4 τον Κρεμαστούλη, 6 τον Δεντρινό τον Κωνσταντίνο, Δέλιος Θοδωρής στο 7, ο Γιάννης ο Γιαμπάνης στο 10, ο Λάμπρο Θάνος στο 11, ο Ζενέλη Διονύσης στο 13, ο Κιούσης ο Γιάννης στο 14, ο Μουστάκας ο Σπύρος στο 15, Κολοφώτης Γιώργος στο 16, ο Κατσόγιαννης ο Άρης στο 19 και ο Γεργιάδης ο Στέλιος στο 31. Του ευχόμαστε και χρόνια πολλά και από μικροφόνου του τα είπαμε και διαζώσει λίγο πριν. Να δούμε λίγο τις πεντάδες των δύο ομάδων. Ξεκίνημα έχουμε με Λάμπρου, για να τους δούμε. Λάμπρου ο Ζενέλη, ο Δενδρινός, ο Κολοφώτης και ο Κατσόγιαννης, η γνωστή πεντάδα του κότσι μου. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Κουκουνιά με το 14, τον Ψημίτη με το 21, για αυτούς που ξέρω, με το 16, με το 6, συγγνώμη, ο Ιωακιμίδης, ένας μπόμπερ, με το 11 ο Λουκάς, ο δεύτερος ψηλός. Και το playmaker, να δούμε, με το 77 είναι ο Καλατζής. Το πρώτο τζάμπολ το παίρνει ο Ζενέλη και πρώτη επίθεση με τον Δεντρινό για την ομάδα της Ελευθερίας Μοσχάτου. Πασάρει στον Ζενέλη, φτάνει μπάλα στο Λάμπρο απέναντι. Πάλι pick and roll ο Δεντρινός, καλή άμυνα. Ζενέλη για τρεις, έστοχος. Πολύ σημαντικό ξεκίνημα. Ένας παίκτης που δεν είναι το δυνατό του σημείο και βλέπετε απευθείας αρχίζει το καμικάζι, πίεση σε όλο το γήπεδο. Αλλά βγαίνει ο Καλατζής με ωραία πάσα και βάζει το καλάθι 3-2. Πολύ θεαματικά ξεκινήσαμε το παιχνίδι μας. Δεντρινός πάνω κάτω το παιχνίδι. Ζενέλη. Κατσόγιαννης. Κατσόγιαννης πάνω να παίξει πλάτη με τον Ψημίτη. Ο Μάρκος ένας εξαιρετικός αθλητής. Ένας φανταστικός παίκτης. Πέρυσι ήταν στο Μίλωνα, δεν έπαιξε όμως λόγω τραυματισμού. Θα πούμε στην πορεία για τις απουσίες των ομάδων. Ιωακιμίδης για τρεις, ένας μπόμπερ πραγματικός. Το βλέπετε, το δικαιώνει 5-3. 5-3 και επίθεση με τον Δεντρινό για την ομάδα του Μοσχάτου. Κολοφώτης, Ζενέλη, Κατσόγιαννης. Δεντρινός και πάλι, πήγε δρόμο τον Λάμπρου. Το μαρκάρεται, βρίσκεται τον Καλατζή. Άργησε λίγο Ψήμιτς, αλλά πρόλαβε. Κερδίζει το φάλα τον Καλατζή. Από το νούμερο 77. Είπαμε λοιπόν για την εξαιρετική αυτή ομάδα, την εξαιρετική παρέα, το τονίζω, της Ελευθερίας Μοσχάτου. Μια ομάδα που έχει το χαρακτηριστικό της παρέας. Πιστέψτε με, περνάνε πολύ καλά και στην προπόνηση. Θετικό head-out, περνάει ο Λάμπρου, πάει κοντά. Φτάνει μπάλα στο Κατσόγιαννη, ωραία πάσα στο Ζενέλη. Από το low post, παίρνει το rebound ο Λάμπρου. Φανταστικός ο Λάμπρου, έτσι, 5 πόντους. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Περνάνε το κέντρο. Ο Καλατζής.
Νομίζω καταλαβαίνετε γιατί σας μιλήσαμε για αυτό το παιχνίδι. Από το καλημέρα βλέπουμε ένα πολύ θεαματικό παιχνίδι. Σε δύο ομάδες θέλουν να τρέξουν, θέλουν να παίξουν θεαματικά, θέλουν να ανοίξουν το γήπεδο. Ήδη δεν έχουν περάσει ούτε 2,5 λεπτά και έχουμε σκορ 7-5-7. Κολοφώτης. Ήταν πάρα κοντά στον Τζενέλη που έπαιζε πλάτη με την Ακημίδη και κερδίζει το φάουλ. Έχουμε αρκετές εκπλήξεις σήμερα για σας. Λοιπόν, επαναφορά με τον Κατσούγιαννη. Τουλάχιστον ήρθαμε, έτσι, γιατί δεν ξεχνάμε την ατυχία της προηγούμενης εβδομάδας. Λάμπρου. Κολοφώτης, πήγε τώρα με τον Τζενέλη, περνάει. Πάλι Λάμπρου. Δεν κάνει το τρίποδο τώρα. Δεν περνάει. Πάσα, καλή άμυνα, κλέβει ο Λουκάς. Και δίνει στον Καλατζή που τρέχει σαν διάολος. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Τζιμίτη. Πολύ ωραίος εφηδιασμός. 5-9. Εντάξει. Το γκόουτ στο Μόπουλο, ο προπονητής από την άλλη πλευρά, δεν προλάβαμε να πούμε γι' αυτόν. Επίσης ένας καλός φίλος, αλλά και ένας εξαιρετικός προπονητής. Έχει δείξει τα δείγματα σε πολλές. Ένα κόψιμο εντυπωσιακό από τον Κουκουνιά. Κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Εδώ και καιρό ξεκίνησε από τις υποδομές του Παναθηναϊκού. Έχει περάσει πάρα πολλές ομάδες. Το Ελυσιακό ήταν δικό του δημιούργημα. Γενικώς ένας παίκτης με πολλά χρόνια παρουσία. Ωραία προσπίση από τον Ζανέλη. Goal foul! 9-7. Για να την ξαναδούμε αυτή τη φάση. Όχι, έχουμε προηγούμενη. Θα τη δούμε στην πορεία. Για να επιστρέψουμε γιατί κόλλησε. Έχουμε ένα πρόβλημα τεχνικό, μισό δευτερόλεπτο καθυστέρηση, δώστε μας λίγο χρόνο. Εντάξει και πάλι, χάσαμε λίγο, πολύ λίγο βέβαια, έτσι, 8-11 έχει γίνει το σκορ, το διορθώνουμε. Και 29 για τη λήξη. Και επαναφορά με τον Τζιμίτη. Ο Μάρκος λοιπόν ένα παιδί εξαιρετικό σουτέρ, πολύ ψηλό επίπεδο σουτέρ, έτσι. Πιστέψτε με, θα το δείτε στην πορεία. Αλλά και καλός κοντά στο καλάθι, ήταν άτυχος πέρυσι. Είμαι σίγουρος ότι θα είχε μεγάλη συμμετοχή στην πορεία του Μίλωνα. Πασάρι στη γωνία, Λουκάς, παίζει ένας μέρα με τον Κατσόγιαννη. Παίρνει το rebound και σπρώχνει τον εφηδιασμό. Κατσόγιαννης και πάλι, 8-11. Βραχία κεφαλή για την ομάδα του Χολαργού. Κολοφώτης, ωραία προσπάθεια. Ριμπάουτ επιθετικό, δεν το βάζω. Καλάθι παίρνει την μπάλα ο Λουκάς και δίνει την μπάλα στον Καλατζή που σπρώξει τον εφηδιασμό. Καλατζής μέχρι μέσα, κόβεται, καθαρή άμυνα, το παιχνίδι πάνω κάτω. Τρομερός ρυθμός, έτσι, ρυθμός και πολύ όμορφο καλάθι από τον Κολοφώτη για το 10-11. Περνάει και πάλι ο Καλατζής, πολύ διευθυντικός. Παίρνει τον goal foul, 10-13. Μια βολή για τον Καλατζή, 10-13. Εύστοχο στην πολύ, 10-14. Δεντρινός, πασάρι στον Κατσόγιαννη. Και τώρα με τον Λάμπρου και πάλι. Κατσόγιαννη. Και λέω πως σηκώνει τον Νικολαίδης.
Κερδισμένο φάουλ από τον Λουκά. Κερδίζει ο Κατσόγιαννης. Πολύ δραστήριος ο Κατσόγιαννης. Επίσης ένας πολύ καλός παίκτης. Ο Νικολαίδης θέση του Λάμπρου. Παράπονα από τον coach για την άμυνά του. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Βέβαια έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα ο Λάμπρου. 14-10, 5 και 11 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Εύστοχος στην πρώτη. 14-11. 25 πόντι και είμαστε ακόμα στο πρώτο πεντάλεπτο. Δεν έχουμε περάσει στο πρώτο πεντάλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου. 14-11. 26 τώρα. 14-12. Πολύ ψηλό σκορ. Γενικώς, τον τελευταίο χρόνια και ειδικά φέτος, σε όλες τις κατηγορίες που εμείς τραβάμε, βλέπουμε μια αύξηση της επιθετικής συγκομιδής των ομάδων. Βλέπετε τώρα σε πόσο γρήγορο ρυθμός πάει το press και τιμωρεί ο Κουκουνιάς στην πίεση, γιατί πάντα εμείς οι προπονητές λέμε ότι το press έχει ρίσκο. Τώρα κόβει ο Λουκάς στο Δεντυγνό που έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια και πάλι εφηδιασμός. Σώζει την κατοχή ο Ψημίτης και δίνει την μπάλα στον Καλατζή. Γυρνάει πάρα πολύ διευθυντικός. Πάει να κάνει μια εξαιρετημένη πάσα. Την μπάλα βγαίνει όμως από τα χέρια του Κολοφώτη. Κατοχή για την ομάδα του Χολαργού και πάλι. Που έχει ξεκινήσει πολύ ενεργητικός. 16-12 το σκορ, 4 και 45 για τη λήξη. Ψημίτσα επαναφορά. Η μόνη αλλαγή που έχουμε στο παιχνίδι είναι ο Νικολαίδης στη θέση του Λάμπρου. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε ήδη. Κουκουνιάς. Ψημίτης. Αλλάζει, βγαίνει με τον Ζενέλη, παίζει πλάτη με τον Κουκουνιά. Πολύ καλός εκεί, πολύ ωραία γυρνάει. Δύσκολη προσπάθεια, δεν είναι καλή. Λουκάς παίρνει το rebound, δεν ακούμπησε ο Στεφάνη και έχουμε αλλαγή κατοχής. Καλή άμυνα από τον Μοσκάτο. Πολύ καλή άμυνα από την Ελευθερία Μοσκάτο. Δεντρινός. Και από άωτο ακόμα τρέχει. Νικολαίδης, Δεντρινός, πικεντρόλ με τον Κατσόγιαννη. Όχι, δεν γίνεται το πικεντρόλ. Κολοφώτης, Ζενέλη, Κατσόγιαννης, Δεντρινός και πάλι, Ζενέλη, Δεντρινός, περνάει μέσα, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, κρίμα ήταν άτυπο. Ιωακιμίδης στο rebound και δίνει στο Γκανέλη, Γκαλατζή, συγγνώμη, Γκαλατζής, δύσκολη προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για τον Μάρκο τον Ψημίτη, 12-16 το σκορ, 4-5. Πολύ ωραίο δυναμικό μπάσιμο, μπήκε μέχρι μέσα. Εύστοχε στην βολή, 12-17 αν θέλετε. Μία βολή ακόμα. Γρήγορα θέλει να χτυπήσει η Ελευθερία. Παίρνει την μπάλα ο Ζενέλη. Κατσόγιαννης, Νικολαίδης. Χαντόφ με τον Κολοφώτη. Πάει μέχρι μέσα. Δίνει και πάλι στον Νικολαίδη που παίρνει την μπάλα πολύ ψηλά. Καλά τα κάνουν εκεί, αλλά έχουν χάσει αρκετά. Βγαίνει στον Δεντρινό που σουτάρει για τρεις άστοχος. Rebound. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα τρέχει η ομάδα του Κολαργού. Αλλά πολύ γρήγορα η επιστροφή του Δεντρινού. Αλλά έρχεται από πίσω ο Κουκουνιάς και διορθώνει 19-12. Και έχουμε το πρώτο time out. Είναι ευκαιρία να δούμε κάποιο διαφημιστικό και ερχόμαστε. Να τονίσουμε ότι παρόλο που η πρωτοβουλία ανήκει στην Elite League και στην Α1 γυναικών, ότι η ΟΚΟ σε συνεργασία με το κίνημα Strong Me
έχει πάρει μια πρωτοβουλία για το κίνημα στην εξάλληψη της βίας ενάντια των γυναικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλο το μπάσκετ, όπως είπα και στη μεσημεριανή μου μετάδοση, ενώνει τις φωνές ενάντια σε τέτοια φαινόμενα, τα οποία επιτέλους πρέπει να σταματήσουν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί. Και έχουμε επαναφορά τώρα για την ομάδα του Μοσχάτου. Θα τα πούμε όμως και στην πορεία ακόμα πιο αναλυτικά. Έχει περάσει ο Στέλιος ο Γεωργιάδης με το νούμερο 31. Κολοφώτης και Γεωργιάδης, περνάει ο Γεωργιάδης. Έχει περάσει και με το νούμερο 7 ο Κατοπόδης, Νικολαίδης, Κατσόγιαννης. Μαρκάρτα από τον Τζουμίτη. Τον αφήνουνε, παίρνει το τρίποδο, πολύ ψηλά ο Κουκουνιάς. Σώζει, πατάει όμως γραμμή. Το στιγμήν έσωσε ο Μάρκος ο Ψημίτης, αλλά δεν ολοκλήρωσε. Το 12-19 το σκορ. Κατσόγιαννης απέναντι Ζενέλη. Κατσόγιαννης και πάλι, Γεωργιάδης για τρεις. Μεγάλο τρίποντο, 19-15. Πολύ μεγάλο τρίποντο, πολύ κρίσιμο, γιατί είχε πάρει μια διαφορά 7 πόντων η ομάδα του Κολαργού. Ιωακιμίδης οργανώνει με αντίπαλο το Κολοφώτη. Περνάει. Κουκουνιάς μετά την πάσα του Λουκά. Περνάει Ψημίτη στο baseline screen. Πάει πάρα στον το Κατοπόδη που κάνει το λάθος. Κατοχή και πάλι για την για το Μοσχάτο, ενώ μπαίνει ο Γιαμπάνης. Τα έχουμε πει για το Γιαμπάνη. Αδυναμία μας μεγάλη χρόνια τώρα, όχι τώρα. Ένας εξαιρετικός παίχτης με τρομερή παρουσία στο χώρο. Γεωργιάδης οργανώνει. Πασάει στο πλάι. Γιαμπάνης. Κολοφώτης, Γιαμπάνης και πάλι. Γεωργιάδης. Προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα πίσω, δεν καταλαβαίνει την πάσα, από πολύ μακριά από το τρίποντο. Άστοχο. Κατοχή για το Χολαργό. 19-15. Κλειστό το παιχνίδι. Πήρε μια διαφορά 6 πόντων, αλλά τώρα είμαστε στους 4. Βεβαίως έχει πολύ δρόμο ακόμα, πολύ να πολλά να δούμε ακόμα. Κατοπόδης οργανώνει. Εκ νέου βολές. Για το Χολαργό έχουμε και νέα αλλαγή. Περνάει στο παιχνίδι με το νούμερο, αν δεν κάνω λάθος, 13 ο Ραπτίδης. Όχι, για να τον δω, να στρίψει λίγο προς τα εμάς. Με 13 ο Ραπτίδης. Δύο βολές ο Ιακιμίδης, 19-15. Έρθω στην πρώτη, 20-15. Έρθω στη δεύτερη, 21-15. Και πάλι 6 πόντους διαφορά. Κλέβει την μπάλα Ψημίτης, κάνει πάρα πολύ δουλειά στο παιχνίδι. Δίνει στο πλάι στον Ιακιμίδη που δεν έχει βάλει ένα τρίποδο μόνο, έχει βάλει Κουκουνιάς. Δύσκολη προσπάθεια, η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Νικολαίδη. Αλλά προσέξτε λίγο με τον τρόπο που βούτυξε στην μπάλα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτής της ομάδος, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, νομίζω ότι η εικόνα τους τα λέει όλα. Η αυτοθυσία, το πώς παλεύουν την κάθε φάση. Ιακιμίδης πιέζεται από τον Κολοφώτη. Πασάει στον Κουκουνιά που δεν απειλεί από εκεί. Ο Ιωακιμίδης όμως απειλεί και το βάζει και πάλι. 24-15, πολύ μεγάλο σουτ. Περνάει μπάλα στο Κατσόγιαννη. Προβάσμα σημαντικό στο ξεκίνημα για την ομάδα του Χολαργού και δεν έχουμε τελειώσει. Περνάει μπάλα στον Νικολαίδη.
Goal foul. Πολύ σημαντικό. 24-17 και μία βολή. Πολύ σημαντική φάση. Πρώτο φάουλ του Κουκουνιά. Και περνάει ο Σφυκάκης. Ένα επίσης παιδί που αγαπάω πολύ. Τον είχα και σαν αθλητή, ένας εξαιρετικός αθλητής, αλλά το βασικότερο είναι ένα αγαπητικό παιδί. 24-17. Δεν έφυγε εκεί. Γανώνη. Κατοπόδης, Ιωακιμίδης και πάλι. Δεν το βάζει αυτή. Φορά για μπάνι, φέρνει το ριμπάου. Κυριάδης. Αντίπαλο το κατοπόδι. Περνάει το κέντρο. Φωνάζει ο κόουτς, θέλει να παίξουν. Πήγε τώρα τον Νικολαίδη. Δίνει η ελαφία από ίδια ο Ραπτίδης. Περνάει πάρα στο Γιαμπάνι, με αντίπαλο το Σφυκάκι, γυρνάει, κοιτάξτε πώς προφύλαξε την μπάλα, άστοχος ο Γυριάδης, δεν ήταν κακή επιλογή όμως. Έπεσε ο Ραπτίδης, σκόνταψε, Ιωακιμίδης δεν το βάζει, Ραπτίδης προσπαθεί για το λοιπόν δεν το παίρνει, πρόκειται τον εφηδιασμό ο Κολοθώτης, θα περάσει μπάλα στο Νικολαίδη και αλλαγή κατοχής, δεν διαμαρτύρεται ο παίχτης. Δύο φορές για τον Ψημίτη. Εύστοχος, 25-17. Άστοχος στη δεύτερη. Παίρνει το rebound ο Γιαμπάνης και δίνει στον Σέγεδο Γεωργιάδη. Περνάει το κέντρο. Νικολαίδης. Κυρνάει μπάλα. Πασάει στο πλάι. Βιαστικό σουτ. Δεν προλαβαίνει. Και έχουμε λήξει του πρώτου δεκαλέπτου που βρίσκει την ομάδα του Χολαργού να προηγείται με 25-17. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι για πρώτο δεκάλεπτο ανάμεσα σε δύο ομάδες με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες. Το έχουμε πει από την αρχή. Πάμε να δούμε κάποια διαφημιστικά και επανερχόμαστε. Ερχόμαστε στο παιχνίδι μας, 17-25 σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Έχει περάσει και με το νούμερο 4 ο Κρεμαστούλης ο Ζάχος.
Στην επαναφορά είναι ο Κατοπόδης με τον Ιακημίδη. Συνεχίζει ο Ραπτίδης, ο Σφικάκης. Περνάει ο Ιακημίδης, δεν πάρει το καλάθι. Ραπτίδης στο rebound. Εκεί κλέβει την μπάλα μας ο Κρεμαστούλης και τρέχει στο εφηδιασμό. Και κερδίζει το φάουλ από τον Ραπτίδη. Πολύ καλός εφηδιασμός, πολύ καλή αντίδραση από την ομάδα της Ελευθερίας Μοσχάτου. 25-17 και παίρνει την κατοχή. Διαμαρτύρεται για τα βήματα ο Κοτσίμος. Εμείς σας έχουμε πει ότι γενικώς αποφεύγουμε να κάνουμε κριτική στους διαιτητές, εκτός αν είναι κάτι εξόφθαλμο. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, σίγουρα και ο coach, αλλά κυρίως και οι διαιτητές από τα 3 μέτρα βλέπουν καλύτερα από εμάς που είμαστε στα 20. Άρα λοιπόν, απλά μεταφέρουμε τη διαμαρτυρία του Κοτσίμου. Και έτσι με φάω για τον Χολαργό. Και ξαναπερνάει ο κολοφότης στη θέση του Κατσογιάννη, του Άρη. Έχει περάσει και ο Δενδυνός στη θέση του Γεωργιάδη. Κρεμαστούλης πιέζει το κατωπόδι. Περνάει. Ιωακημίδης. Περνάει από το pick and roll του Σφικάκη. Repeak, δεύτερο pick. Πολύ καλά, του κλειδώνει. Φανταστική άμυνα από το Γιαμπάνι, έτσι. Σημίτης όμως το χάνει. Παίρνει την μπάλα Κρεμαστούλης. Δεν είχε ισορροπία, γιατί αν είχε ισορροπία θα είχε απογειωθεί. Ένας πάρα πολύ γρήγορος παίκτης. Περνάει ο Κατσόγιαννη, ο Κολοφώτης. Περνάει πολύ ωραία στο Δεντρινό και παίρνει το φάουλ από το κατωπόδι. Διαμαρτυρήσει αυτή τη φορά την πλευρά του Κολαργού. Φάουλ ο κατωπόδις. Είναι το πρώτο. Μόνο ο Καλατζής έχει δύο φάουλ από την ομάδα του Χοραργού που επανήλθε στη θέση του Ακημίδη που δεν είχε βγει καθόλου. Έχει αρκετές απουσίες και τραυματισμούς η ομάδα του Χοραργού. Λείπει ο Γιαννουλάκης, ο Ψηλός. Λείπει ο Κουτσονικόλας, ένα επίσης παιδί που επίσης έχουμε μια αδυναμία. Τον παρακολουθούμε πολλά χρόνια, 25-18. Με τη βολή του Δεντρινού την πρώτη και έχει άλλη μία. Κατοπόδης, κοιτάξτε πόσο γρήγορα σπάνε το πρέσ, έτσι. Το μαρκάρε το Καλατζής και σκοράρει, 28-19. Και πάλι κατοχή, από την άλλη πλευρά. Γκολ φάουλ για τον Τζιμίτη, 19-30. Παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά. Επανέρχεται ο Λάμπρο εστασμένα. Στη θέση Νικολαίδη νομίζω. Ποιος έκανε βέβαια το τρίτο φάουλ, οπότε λογική είναι η αλλαγή και αναμενόμενη. Σα λέμε ότι ο Χολαργός ξεκίνησε σαν πάρα πολύ μεγάλο φαβορί της κατηγορίας. Είναι μια ομάδα εξαιρετική με ένα πολύ καλό προπονητή. Ξέρετε, θέλουμε στο γήπεδο, 19-31. Ο Κότσιμος ξέρει ότι δεν είναι από τα παιχνίδια που έχει πολλά να κερδίσει, έχει πολλά να χάσει, έχει πάρα πολλά να κερδίσει. 19-31, δεν τριντώσει με τίποτα το κατωπόδι. Πήγε τρόπο το Γιαμπάνι, περνάει ανάμεσα. Πασάρει στο Σλάμπρου, δεν έχει τη γωνία που κοίταξε, περνάει πολύ ωραία. Φανταστική προσπάθεια. Συγγνώμη, 21-31. Διορθώθηκε για το σκορ. Ραπτίδης, βγαίνει πολύ ωραία ο Λάμπρου. Υπάρχει ένα μισμάς, παίρνει την μπάλα κατωπόδι, δίνει την μπάλα στο Ραπτίδη με αντίπαλο τον Κολοφώτη. Δυνατός ο Κολοφώτης, τον δυσκολεύει. Παρολίγο να του πάρει και την μπάλα, Σημίτης, άστοχος. Rebound, Κρεμαστούλης και δίνει γρήγορα στον Κολοφώτη, Λάμπρου, νομίζω πως θέλει από τη στιγμή που δεν δόθηκε το φάουλ, πρέπει να γίνει και παρατήρηση.
Χαδοβόδης. Γωνία Ψημίτης, πάει μέχρι μέσα. Κι άλλο γκολ πάρα από τον Ψημίτη. 21-33. Πάρα πολύ καλός ο Ψημίτης. Εξαιρετικός θα έλεγα. Έστωχος ο Ψημίτης, 21-34 και δίνει τη θέση του στο νούμερο 41, τον Τζελέπι τον Γιάννη. Πρώτη συμμετοχή. Παίρνει τα εύσημα στον πάγκο. Δεντρινός, περνάει το κέντρο. Δεντρινός με το κατωπόδι. Ο Σφικάκης κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ενώ έχει πέρασει με το νούμερο 7 ο Δέλιος και κερδίζει το φάουλ ο Δεντρινός από τον Τζελέπι. Διαμαρτύρεται ο κύριος Σίμος για αντιαθλητικό. Τη σήκω στο πόδι. Ζώνη βλέπουμε από την πλευρά του Χωραργού. Θεμαστούλης, Δεντρινός. Λαγιάζει, παίρνει pick and roll. Pick, μάλλον, σκέτο. Διαμπάνης για τρεις, μεγάλος Διαμπάνης. Μεγάλος Διαμπάνης, το ξαναλέω, πολύ μεγάλος Διαμπάνης. Και έχουμε τα εμάωτα από τον κύριο... Όχι, έχει παρατήρηση τον κύριο Σίμω. Και έχουμε αλλαγή, ξαναπερνάει ο Ακημίδης στη θέση του κάτω πόδι. 24-34. Ανεβαίνει ο Σφικάκης, δεν τον ακολουθεί ο Γιαμπάνης. Κοιτάξτε πώς πάνε το πρες. Πάει μπάλα στη γωνία. Δεν το έχει βέβαια εκεί. Δεν είναι το δυνατό σημείο του Τζελέπι. Αυτός όμως το έχει. Και το βάζει. Ιωακιμίδης, 24-37. Κολοφώτης. Δεμαστούλης. Γιαμπάνης και πάλι. Κερδίζει το φάουλ του Τζελέπι. Και ζητάει τα αιμάτα ο κύριος Σίμος. 24-37. Ερχόμαστε στο παιχνίδι μας. Αυτό που θα πούμε, και θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες στο ημίχρονο, είναι ότι καλό είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά στις ομάδες
να ενισχύουν τους χορηγούς των ομάδων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Θέλετε να αγοράσετε κάτι? Είναι προτιμότερο να το αγοράσετε από την ομάδα σας, από εκεί που είναι η ομάδα που βοηθάει. Ουσιαστικά, αν δεν υπήρχαν αυτές οι εταιρείες και αυτοί οι άνθρωποι των χορηγών, δεν θα υπήρχε εραστεχνικός αθλητισμός. Βάζει την πρώτη βολή, 37-25. Θα πούμε περισσικές πληροφορίες περισσότερες στο ημίχρονο για τους χορηγούς της Ελευθερίας Μοσχάτους και της μετάδοσής μας. Λοιπόν, Κουγουνιάς που έχει περάσει το παιχνίδι, βάζει ένα σούτ από μέσα από το χτυπό, έχει 39-25. 14 η διαφορά. Λεντρινός, με αντίπαλο τον Ιακημίδη. Το κερδίζει ο Ιακημίδης, ήταν στα όρια του φλόπινγκ του αντιαθλητικού. Ο διαιτητής ήταν μπροστά βέβαια, έκρινε τον αντιαθλητικό. Είναι κάτι που από ό,τι έδειξε ο παίχτης είχαν συζητήσει στο μπάγκο, άρα το πήρε. Καλατζής, οργανώνει. Ο Ιακημίδης περνάει. Βλέπει ο Κρεμαστούλης και τρέχει στο εφηδιασμό, πάει μέχρι μέσα. Βάζει το καλάθι, εξαιρετικό καλάθι. Εξαιρετική φάση, πραγματικά. Δείχνει ο Καλατζής θα παίξουνε. Πασάρι στον Κουκουνιά. Καλατζής και πάλι. Ιωακημίδης για τρεις. Πραγματικός κίλερ. Δεν αφήνει καμία φάση. 42-27, 27-42. Μεγαλώνει διαφορά. Παρόλη την προσπάθεια των παιδιών της Ελευθερίας. Γιαμπάνης για τρεις. Και έχουμε Πάρο Ραπτίδης. Και έχουμε δύο βολές για τον Κολοφότη. Επανέρχονται ο Λουκάς με τον Ψημίτη, θέση του Σφικάκη και του Ραπτίδη. Άστοχος ο Κολοφότης. Μία βολή ακόμα. 15 από τη διαφορά. 27-42. 5 και 26 για τη λήξη. Εύστοχος στο δεύτερο. 28-42. Καλατζής. Περνάει το κέντρο. Και οργανώνει. Καλατζής βγαίνει το γιαμπάνι, περνάει μέχρι μέσα, περνάει ωραία πάσα στο Γουγουνιά, κάνει ένα εύκολο καλάθι, προσπαθεί να κλέψει το Βαρτογιάννη και εκτριώνεται με φάουλ ο Καλατζής. Γουγουνιά, 28-42 και δύο βολές. Εμείς είπαμε ότι όταν συμφωνούμε με τον διαιτή θα το αναφέρουμε. Θεωρώ επειδή έγινε μπροστά μας ότι είναι σωστό το σφίγγουμε διαιτή. Αυτή την αίσθηση είχα και εγώ. Έτσι. Όταν διαφωνήσουμε μην νομίζω θα μας ακούσει να το λέμε, εκτός θα είναι κάτι εξόφθαλμο, έτσι. Εύστοχος στην πρώτη. 29-42. Έχει πέσει ο Κατοπόδης, 30-42, στη θέση του Καλατζή, ο οποίος έχει τρία φάουλ και έχει μπει στην κόκκινη ζώνη. Και ο Κόλτς βέβαια έχει διαφορά, τον προφυλάσσει. Κατοπόδης, Ιωακημίδης. Οργανώνει. Στο πλάι στο Ψημίτη που έχει περάσει επίσης. Ιωακημίδης. Προσπαθεί, σε μαρκάρι, δεν είναι στο Κουκουνιά. Από εκεί έφτωχος και πάλι, 30-44. Λεντρινός, πασάρει στον Κολοφότη. Παίζει στα πόδια του Λουκά, τον ακολουθεί ωραία. Δίνει στον Κρεμαστούλη, Γιαμπάνης, Λεντρινός. Παίρνει το pick and roll. Αλλάζει με τον Κουκουνιά, τον περνάει. Πολύ ωραία κίνηση και πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι, 32-44. Πιέζει όλο το γήπεδο. Θα επιμείνει ο κόουτς. Έτσι παίζει και δεν μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα του. Λουκάς, Κατοπόδης.
Δύο θέλει, ζώνη παίζουνε. Το καταλάβαν όλοι, ναι. Κατοπόδισε μαρκάρι, δεν θα πάρει. Τιμωρή στην άμυνα. 32-47. Δεν υπήρξε αλληλοκάλυψη, δεν υπήρξε καλό ρωτέσιο στη ζώνη. Και πάρα λίγο να γίνει το λάθος, σώζει την κατοχή και τιμωρήθηκε με ένα τρίποντο. Και γίνεται μια λάθος συνεννόηση του Κατσόγιαννη με τον Γιαμπάνη. Είναι μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα του Μοσκάτου. Πιστέψτε μου όμως έχουν τον τρόπο να τη διαχειριστούν, όσο και αν παίζουν μια πολύ μεγάλη ομάδα για την κατηγορία. Έτσι, ο Χολαργός είναι τεράστια ομάδα. Σιμίτης, Λουκάς, πρώτο φορά από τον Κατσόγιαννη, δύο βολές. Επανέρχεται ο Νικολαίδης στη θέση του Κατσόγιαννη. Και περνάει για πρώτη φορά και ο Μουστάκας. Ένας εκπληκτικός σουτέρ. Σουτέρ πιο γρήγορα από τη σκιά του που λέμε εμείς οι προπονητές. Για να δούμε πώς θα είναι σήμερα. Άστοχος του πρώτου βολίου Λουκάς. Μια βολή ακόμα, 32-47. Δεν πηδάει κανείς. Εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες τους, δεν τους δικαιώνει. Γιαμπάνης. Τρέχει. Γιαμπάνης για τρεις στον εφηδιασμό. Το βάζει και αυτό. 2-3 αν δεν κάνω λάθος, 35-47. Και ειδικά στον εφηδιασμό, ας πέξει του αρέσει, θα κάτσει και τον κόλτς να κάψει την αλλαγή του. Είχε σηκώσει τον Τζενέλη, αλλά αυτή η κίνησή του παραφέρει τον Γιαμπάνη βέβαια να είναι απαραίτητος. Παίρνει το σκύνο Μουστάκας. Ο Δημήτρης κλέβει ο Κοροφώτης. Καλή άμυνα. 35-47. Γιαμπάνης και πάλι. Πιέζεται από τον Κουκουνιά παντού. Πάει ο Κουκουνιάς, Μουστάκας. Λενδρινός, περνάει. Γιαμπάνης και πάλι για τρεις. Κι άλλο. Τεράστιος Γιαμπάνης, 38-47. 38-47. Και θέλω να τονίσω κάτι. Ότι στο πριν από τα δύο τρίποντα που είχε χάσει ένα τρίποντο, ο προπονητής του του είχε πει «Μη σουτάρεις». Και αυτό πολλές φορές δείχνει την ψυχολογία του παίχτη. Αλλά σας έχουμε πει ότι ο Γιαμπάνης είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο παιδί. Ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει από αυτά. Ξέρει, έχει ψυχολογία, είναι εξαιρετικός. Έτσι. Και βάζει δύο συνεχόμενα τρίποντα και κάνει το 32-47. Τους 15 πόντους τους φέρνει στους 9 με δύο δικά του τρίποντα. Ένα στον εφηδιασμό σαν τρέιλερ και ένα τώρα σε στημένη επίθεση. Ξεμαργαρίστηκε και έκανε ένα πολύ κρίσιμο τρίποντο. Λοιπόν, θα δούμε και πάλι διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Και για να σας πούμε και μερικά πράγματα για τις εταιρείες αυτές. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Galaxy, ένα καταπληκτικό μαγαζί τεχνολογίας τηλεφόρου αλήμου. Με πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση και after sales marketing. Έχουμε το CMP Sports School, το μοναδικό αποκλειστικά αθλητικό η έξι χώρα με ειδικότητες προπονητικής και δημοσιογραφίας, που κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Είναι στην Ηλιούπολη. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται για αυτό το κλάδο μπορεί να το δει και στην πορεία. Θα δούμε και τους υπόλοιπους στην πορεία, θα πούμε για όλους τους χορηγούς κάτι. Αλλά καλό είναι να, το ξαναλέω, να ενισχύσετε τους χορηγούς των ομάδων σας γενικά και όχι μόνο στην Ελευθερία Μοσκάτου. Επαναφέραμε τον Ιακημίδη. Εστασμένα coach, Θωμόπλος πήρε τα εμάδα, δεν θέλει να χάσει τη διαφορά που είχε πάρει πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. 38-47, παίζει ο Κουκουνιάς, δεν έχει τη φάση. Ιακημίδης. Δίνει την μπάλα στο Λουκά. Κλειδώνει ο Ψιμίτης κοντά. Παρδούλα, θα κάνει κι άλλο. Goal foul. Παίζει από την απέναντι πλευρά στο low post, το κάνει πάρα πολύ καλά. Κλειδώνει τον παίκτη 38-49. Και από ό,τι φαίνεται είναι δουλεμένο. Θέλει να βρει το δυσδύο, τον δυσδός. Περνάει μπάλα και πάλι στο Γιαμπάνη. Θέλει να χρησιμοποιήσει την ικανότητά του στο low post. Περνάει τον δυσδός. Πασάει στο Γιαμπάνη και πάλι. Προσποίηση, γυρνάει. Τρίποντο. Άστοχο. Παίρνει το rebound τον Νικολαίδη. Δεν παίρνει το foul. Λουκά στο rebound. Και πασάρει απέναντι. Το κατωπόδι. Σπρώχνει. Κλέβει ο Γιαμπάνης. Και δίνει την μπάλα στον Νικολαίδη στον εφηδιασμό. Foul. Χρέντε.
Ιωακιμίδη. Αντιαθλητικός ήταν η άνθρωπος Μοσκάτου. Δύο γκολές. Και περνάει με το ένα ο Κατσόρης. Ένα παιδί του 2007, από ό,τι μας είπε ο κόλτς στο Μόπουλος πριν το παιχνίδι. Ένας μικρός σε ηλικία. Μπράβο στον κόλτς, τον εμπιστεύεται. Είναι 38-49 το σκορ. Παίρνει την ευκαιρία που του δίνεται από τις απουσίες. Για να δούμε πώς θα τα πάει βέβαια, έτσι. Γιατί το στοίχημα δεν είναι να το πάρεις. Την ευκαιρία το στοίχημα πώς θα τα πας. Επανέρχεται ο Σφικάκης στη θέση του Κουκουνιά. Ο Αντώνης ο Σφικάκης. Για κάποιο λόγο έχει μια μικρή καθυστέρηση, δύο βολές για τον Νικολαίδη. Εύστοχος στην πρώτη, 39-49, μια βολή ακόμα. Κάνει τη δεύτερη, αλλά παίρνει το rebound. Μουστάκας, τον κόβει ο Σφικάκης. Πρόλαβε και τον έκοψε. Πέφτει ο Ψημίτης. Επίθεση και πάλι για τον Ιωακιμίδη, για την ομάδα του Χολαργού. Μουστάκας. 39-49. Παίρνει το pick and roll, ξεμαρκάρεται, βγαίνει με τον Γιαμπάνη. Ψημίτης, ωραία προσποίηση. Πάλι κάνει την ίδια κίνηση. Παίρνει την μπάλα όμως ο Κολοφώτης και σπρώχνει, δεντυρνός, πολύ γρήγορα, περνάει, πιάνεται από το φάουλ, από το μικρό, από τον Κατσόρη, το Ελευθέρη, δύο βολές. Επανέρχεται ο Ελευθέρια Μοσχάτου, άλλωστε σας το είχαμε πει ότι μην την υποτιμάτε αυτή την ομάδα. Μια ομάδα με ψυχή, με οικογένεια, με καλό κλίμα μεταξύ τους, σίγουρα δεν θα άφηνε το παιχνίδι να φύγει έτσι. Έστοχο στην πρώτη, 49. Και μία βολή ακόμα. Είναι σημαντικό για την περιοχή και το τονίζω, γιατί τώρα τον είδα εκεί κάτω από το καλάθι, ότι είναι και ο νεοεκλεγής, επανεκλεγής, όπως θέλετε πείτε το. Ο Δήμαρχος Μοσκάτου, ο κύριος Ευθυμίου, είναι κοντά και παρακολουθεί το παιχνίδι. Και αυτό δείχνει την αγάπη του για τον αθλητισμό. Και δείχνει και για ποιο λόγο επανεκλέγει με τόσο μεγάλο ποσοστό και πάλι, έτσι. Ιωακιμίδης, δύσκολη προσπάθεια, δύο βολές. Και επανέρχεται ο Κατσόγιαννης. Στη θέση του Μουστάκα. Και επανέρχεται και ο Κατοπόδης στη θέση του Κατσόρη. Και ο Ζενέλη και πάλι στη θέση του Γιαμπάνη. Για το 1 και 17 που μένει. 49-41. 8 πόντι διαφορά, έτσι. Εύστοχος. 41-50 το σκορ. 50 πόντους και έχουμε ένα και 17 ακόμα για τη λήξη. Και 91 πόντους σύνολο. Πολύ ψηλά το σκορ. Εύστοχος στη δεύτερη. 41-51.
Δεν την δώσ. Δεν την δώσ. Κατσέγιαννης, άστοχος, λιμπάτος, Δεμέλη. Δεν την δώσ, δεν μπορεί να στάρει με τον Ιακημίδη μπροστά του. Βγαίνει χεντζάω το σπικάκι, σαμαλκάρεται μέσα σε πακ. Και 44-51, τεράστιο σουτ, 7 η διαφορά. Καταλαβαίνετε, σας το είπαμε, το παιχνίδι έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Εξαιρετική παρουσία από το Μοσκάτο, αν εξαίρεσε εκείνο το διάστημα που έδωσε την ευκαιρία στον Χολαργό να φύγει και με 15 πόντους. Έχει επανέλθει στο μάτς, το σκόρ είναι 44-51, έχουμε 54 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ουσιαστικά. Να δούμε, έχουμε τουλάχιστον 2 επιθέσεις από μία, αλλά σίγουρα θα έχουμε παραπάνω από 2, έχουμε 3 σίγουρα. Γιατί είναι 54 δευτερόλεπτα, έτσι. 44-51. Για να δούμε. Εμείς δεν θα φύγουμε σε αυτό το τελευταίο ταϊμά, θα μείνουμε εδώ. Έχουμε καιρό στο ημίχρονο να τα πούμε όλα και να σας δώσουμε και το σχόλιο για τους χορηγούς των ομάδων, της ομάδας της Ελευθερίας Μοσχάτου. Θα ζητήσουμε επίσης, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε αρκετούς, αλλά μπορούμε να έχουμε περισσότερους, κοινοποιήστε το link της μετάδοσης στους φίλους σας, στους γνωστούς σας. Είναι σημαντικό να μπουν και άλλοι να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Είναι κάτι που βοηθάει και την ομάδα βέβαια. Και είναι σημαντικό όλοι να το πούμε, κάντε μια κοινοποίηση στα social media δικά σας, στο Facebook, στο Instagram, οπουδήποτε άλλο θέλετε, για να μπουν και άλλοι να δουν το παιχνίδι. Ακοιμήσει την επαναφορά με τον κατωπότη και τον Ψημίτη να ζητάνε την μπάλα, παίρνει την μπάλα Ψημίτη. Σε μαρκάρετε. Βλέπει ο Ζενέλη και δίνει στον Κολοφόντη που κάνει ένα πολύ εύκολο γαλάθι, σαν να κλέβουν όμως. Αλλά συγκρατούν την κατοχή. Ραπτίδης, ο Ακοιμήδης, κρίμα. Κρίμα γιατί ήταν τρομερή προσπάθεια. 40 δευτερόλεπτα με 14 η επίθεση του Χολαργού. Ο Ακοιμήδης παίρνει το πικρό από το σφικάκι, βγαίνει πολύ δυναμικά. Ο Τζέλιος, φοβερή άμυνα, 5, 4, 3, πολύ δύσκολο σουτ. Αυτή είναι η ικανότητα του καλούπε. 44-54, εκπληκτική άμυνα η ομάδα του Μοσκάτου, πρέπει να το πούμε. Κρίμα, γιατί μερικές φορές τέτοιες άμυνες πρέπει να επιβραβεύονται, έτσι. Αλλά όμως δεν ήταν τυχαίο, δεν είναι καλή συνεργασία και μένει και 4 ευθερόλεπτα επίθεση για το... Χολαργό που βάζει ευθεσμένα το Καλατζή στη θέση του Ραπτίδη, αλλάζει τις ισορροπίες στην ομάδα του για να βρει ένα μισμάτς και το έχει ήδη βρει. Βγαίνει πάνω στον Ψημίτη ο Ζενέλη και πάνω εκεί νομίζω έχουν ένα μισμάτς, πιέζεται όμως και παλού να κάνει 5, κλέβουν την μπάλα, βρίσκει χώρο, κάνει ένα τρίποντο, άστοχο. Πάλι ήταν πολύ καλή άμυνα. Παρολίγο να πάρουν δεύτερο λάθος από την ομάδα του Χολαργού, δεν το πήραν. Η διαφορά στους 10 πόντους. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Το απέδειξε η Ελευθερία Μοσκάτου. Διαμαρτύρονται για την τελευταία επαναφορά όταν 5 δευτερόλεπτα. Περισσότερο διαμαρτύρονται γιατί δεν μέτραγε ο διαιτητής. Και νομίζω ότι σε αυτό έχουν δίκιο. Δεν μέτρησε ο διαιτητής στα 5 να κάνει την κίνηση με το χέρι του να μετρήσει τα 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σας αφήνουμε για λίγο αέτο τις διαφημίσεις. Θα σας πούμε λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο μερικά πράγματα παραπάνω. 44-54 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Ένα πολύ θεαματικό παιχνίδι. Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά. Ήταν κάτω αυτά εδώ πέρα. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Επανέλθω λοιπόν μιλώντας για τους χορηγούς, όπως σας είπα από την αρχή. Είπαμε για το Galaxy, ένα μαγαζί τεχνολογίας, στην Λεωφόρο Αλίμου. Είπαμε για το CMP Sports School, το μοναδικό αποκλειστικά αθλητικό EX στην πόλη. Το CIA Project κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων. Έχετε και το τηλέφωνο, μπορείτε να επικοινωνήσετε αν χρειάζεται κάτι. Βέβαια, η Novet δεν θέλει πολλές συστάσεις. Έχουμε το Unique Shop, ένα κατάστημα στη Νέα Σμύρνη. Κάθεται στην Ομήρου με τρομερή ποικιλία σε κινητά, όχι σε κινητά τόσο όσο σε αξεσουάρ κινητών. Οτιδήποτε θέλετε γύρω από το κινητό μπορείτε να το βρείτε στο Unique Shop. Επίσης εξαιρετικοί άνθρωποι και υπάρχει και το e-site uniqueshop.gr. Όποιον βλέπετε θα σας το λέμε, αρχίζουμε από την αρχή. Βέβαια στο DA που είναι η εταιρεία παραγωγής του live streaming, το Galaxy. Να δούμε και τους υπόλοιπους. Το CMP Sports School, αν θέλετε να γίνετε προπονητής ή δημοσιογράφος. Το CIA Project, κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων. Novibet. Το Unique Shop, σας είπαμε, στη Νέα Σμύρνη. Αλλά βρείτε και το site uniqueshop.gr για οτιδήποτε χρειάζεται. Το φυτόψωμο, χειροποίητο σουβλάκι, το σουβλάκι αλλιώς όπως λέει και πιστέψτε με, έτσι είναι. Είναι το σουβλάκι αλλιώς. Ψαρομετζέδες για ψαράκι και θαλασσινά. Ο Νικόλας Θιαράς, σύμβουλος ακίνητης περιουσίας Κλωστόμους Μήνης 123 στο Μοσκάτο. Αυτή είναι η χορηγή της μετάδοσης και της ομάδας του Μοσκάτου. Σας καλούμε λοιπόν όλους να τους στηρίξετε. Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο, διότι αυτή είναι οι αιμοδότες του ελληνικού αθλητισμού, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, έτσι. Λοιπόν, μαζόμαστε για τη μετάδοσή μας για το δεύτερο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι αρκετά θεαματικό στο πρώτο ημίχρονο, με αρκετά σκαμπανεβάσματα. Έφυγε κάποια στιγμή 15 πόντους και είχε ότι ελέγχει το μάτς η ομάδα του Χολαργού. Μια εξαιρετική ομάδα βέβαια, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Αλλά η ψυχή και η καρδιά του Ελευθερίας Μοσκάτου επανέφερε ένα παιχνίδι στις 7. Βλέπατε στο βάθος λίγο πριν ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο. Ο κόουτς Σίμος πήγε και αγκάλιασε τον κόουτς Θεμόπουλο και κάτι του είπε. Και ξέρουμε και από πρώτο χέρι ότι είναι πολύ καλοί φίλοι, είναι δύο εξαιρετικοί προπονητές και οι δύο. Εγώ προσωπικά τους αγαπάω και τους δύο πάρα πολύ. Και πραγματικά έχουν αδέψει το ελληνικό μπάσκετ και οι δύο πολλά. 43 δευτερόλεπτα, τώρα βγαίνουν και οι διαιτητές. Θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις στο δεύτερο ημίχρονο για εσάς. Είχαμε κάποια τεχνικά θέματα, αλλά νομίζω ότι θα σας αρέσει η εξέλιξη και της μετάδοσης της δικής μας. 44-54, 98 πόντους ημίχρονο. Δεν χρειάζεται λοιπόν η δική μας παρέμβαση για να σας πούμε ότι το παιχνίδι έχει εξαιρετικό ρυθμό και εξαιρετική και είναι πολύ ευχάριστο για τους φιλάθλους. Μερικές φορές ότι είναι ευχάριστο για τους φιλάθλους δεν είναι το ίδιο ευχάριστο για τους προπονητές. Έτσι. Γιατί οι προπονητές θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να παίζει άμυνα, σταματάει, έχει πράγματα να κάνει. Βλέπετε τον Γιάννη Λάκη, τον Άγγελο που είναι εδώ και βλέπει το παιχνίδι. Ένα επίσης προποντή με μεγάλη ιστορία στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Είναι ο Ολύμπιος, ο αθλητής. Προσπαθούμε να δούμε ποιοι άλλοι είναι εδώ, έτσι. Τώρα σίγουρα κάποιους κάνουμε, αλλά ξέρω πολύ καλά δεν είναι σκεμμένο. Ό,τι βλέπουμε το λέμε. Σας είπαμε βέβαια για τον Δήμαρχο που είναι εδώ. Από ό,τι βλέπω δεν έχει παίξει καθόλου και ο Κιούσης, που θα, δεν ξέρω αν έχει. Όχι, ξεκινάει τώρα. Έλεγα αν έχει πρόβλημα, αλλά ξεκινάει ένας εξαιρετικός αθλητής, πολύ καλός φερ, επίσης παιδί της Νέας Μύρνης, τον ξέρω καλά, και ένα παιδί που μπορεί να αλλάξει ρόλο του παιχνιδιού, οποιοδήποτε παιχνιδιού. Έχουμε λοιπόν τον Κιούση, τον Δενδρινό, τον Κατσόγιαννη, τον Κολοφώτη και τον... Και έχουμε τεχνική ποινή, το σουτάρι ο Γιαμπάνης, τη χάσαμε κι εμείς. 45-54. Στο
στο ημίχρονο έγινε μια τεχνική ποινή και τσούκαρε για Μπάνης για το 45-54. Παραφορά από τον Κολοφώτη. 9 και πάλι. Σημαντική τεχνική ποινή, γιατί έβαλε τη διαφορά και πάλι σε μονοψήφια τη τιμή. Και δεν είναι και λίγο αυτό, πιστέψτε με. Λεδρινός, πρώτο επίκοδο του Γιαμπάνη, απέναντι στον Κολοφώτη, Γιαμπάνης και πάλι. Με μεγαλύτερη προσοχή από την ομάδα του Κολαργού, παίζει πλάτη, πάει κοντά στο καλάθι. Κάνει ένα μπάλαν σούτ, δεν είναι καλό. Σημίξε ριμπάουτ. Και δίνει την μπάλα στον. Θα το πόδι που ξεκίνησε, προφυλάσσει τον Καλατζή. Πέμπτο φάουλ από τον Κολοφώτη. Ο Ακημίδης μου κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Βγαίνει κάθετα, επιθετικό και τζάουτα από τον Γιαμπάνη, φτάνει πάρα στη γωνία στο Λουκά, δεν απειλεί εκεί. Από εκεί όμως ο Κουγινιάς απειλεί, αλλά δεν είναι φτωχή. Και επίθεση από την άλλη πλευρά, φτάνει πάρα στον Κατσόγιανη, Λεντρινός, για τρεις δεν το κάνει, με τον Ψιμίτη μπροστά του. Καλή άμυνα από τον Ψιμίτη, προσποιήσεις. Κατσόγιανης, πέσει τα πόδια του Λουκά, τον περνάει, δεν βάζει το καλάθι. Παίρνει ριμπάουτ ο Κουγουνιάς και επιστρέφει την μπάλα στον Ψιμίτη σωστά. Καταπόδης, θέλει να παίξει πάλι πλάτη ο Ψιμίτης. Βρίσκει πίσω τον Δεντρινό. Γυρνάει πάνω στο προσωπόδι και βάζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι για το 45-56 και πάλι 11 διαφορά. Δεντρινός και πάλι. Κιούσης. Κολοφώτης. Περνάει. Είναι στο Δεντρινό. Και από την άλλη τρία τον αφήνουν όμως. Δεν είναι καλή η άμυνα. Δεν τον ριμπάουτ όμως ο Λουκάς και κερδίζει και το φάρα του Γιαμπάνη. Εντυπωσιακό τον αφήσανε. 6-29 για την Λίγκα. Βλέπουμε την τελευταία φάση του Ψιμίτη. Αναφορά με τον Ψιμίτη. Θα έχουμε εκπλήξεις. Μάρκος λοιπόν. 6-29 για την Λίγκα. Κατοπόδης και πάλι. Βεράει το κύριο. Λουκάς. Αλλιώς να κλέψει ο Ζανέλη που πέρασε στη Γιαμπάνη. Ο οποίος έχει τρία φάουλ. Δύσκολη προσπάθεια από τον Ψιμίτη που συνεχίζει. 45-58. Ενδυνές. Οργανώνει. Κιούσης, Δεντρινός, περνάει. Άρα πάρει το φάουλ, κλέβει την παρακατοπότης και παίρνει και την πάρει στο εφηδιασμό. Δεν το βάζει. Καλή άμυνα από τον Κολοφώτης, θα πάρει την πάρα. Έχει πάρα τα χέρια. Ο Ακημίδης για τρεις, άστοχος. Περίεργο, ο Ακημίδη. Κατσόγιανης, δίνει την πάρα στο Ζενέλη και την ξαναπέρνει. Καλού θα γίνει το λάθος, παραμένει κατευθύνω. 45-58. Πρέπει να φάει ο Κατοπόδης. Έχει αυτός τρία, όχι δεύτερο. Επαναφέρα με τον Κιούση. Παίρνει την μπάλα, ξαναπαίρνει την μπάλα ο Κιούση κοντά, ξαμαρκάρεται. Είχε το σούτ εκεί ο Κολοφώτης, δεν το κάνει. Κατσόγιανη, ξαμαρκάρεται με άμυνα, δύσκολο σούτ. Παίρνει την μπάλα εδώ. Βγαίνει μπάλα από τα χέρια του Λουκά, κάτω εκεί και πάλι για τον, για τον Μοσκάτο. 45-58, έμπα. Εδώ. Συρνάει ο Ζενέλη. Κατοπέδης. Περνάει. Να είναι στη μέσα. Κερδίζει το φάουλ. Σαράντα πέντε πενήντα αυτό.
να μην ξεκόλλει με αυτό σήμα, αλλά ξεκόλλησε. Αυτά είναι, εδώ να ξέρετε, δεν έχει καλό σήμα το γήπεδο, παίρνουμε από το wifi του γήπεδου και προσπαθούμε όσο μπορούμε και νομίζω ότι γενικά καλά πάει, αλλά έχουμε κάποια μικρά προβλήματα, 45-60. Αλλά οφείλω να ευχαριστήσω τον φίλο του από το χωραργό μπιστή που μας βοηθάει. Με το τρίποδο τώρα το σκορ έχει γίνει 48-60. Και κυρίζει το φάουλο κουκουτιάς από τον Ζωνέλη. Γιατί αυτή είναι η συνεργασία που θέλουμε να έχουμε με τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εμείς με το παιχνίδι θα μπορούσαμε να το χάσουμε, αλλά μας βοήθησε απευθείας ο φίλος, ο χωλαργός μπισή, η ομάδα του χωλαργού, και μπορέσαμε να διορθώσουμε το λάθος, να δούμε με το σήμα μας τι γίνεται. 48-60. Αδεμπόδης, Γιακημίδης, περνάει. Στερικός. Δεν θα πω κάτι. Δεν πρέπει να πω. Σας είπα ότι αποφεύγουμε να κάνουμε κριτική. Μερικές φορές η οποία είναι χρυσός. Δεν θέλουμε να μιλάμε. Μερικές φορές αναγκαζόμαστε. Εντάξει. Αλλαγή μπαταρίας. Έχουμε επιθετικό φάουλ που χρειώθηκε ο Δέλιος για να γίνει 48-60 και δίνει τη θέση στο Ζενέλη. Επίτε δύο το χωραργό. Παίρνει την πάρα Λουκάς. Θα παίρνει την πάρα Γιακημίδης. Προσπαθούμε να οργανώσουμε. Περνάει κατά πόδους, ωραία πάσα στο κουκουνιά, εδώ βάζει. Παίρνει την πάρα το Ψημίτης και ξανά. Μεγάλο Ψημίτης. 48-63. 48-63. Αυτό Γιονής. Δεν έλει το χάνει. Πάλι είναι στους 15 πόντους διαφορά και δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι η ομάδα του Χωραργού. Δεντρινός. Παίζει ένας μέναν. Να είναι κοντά. Goal foul. Πολύ μεγάλο καλάθι. Μπράβο Κώστα. Μεγάλο καλάθι από τον Δεντρινό. Βάθηκε την πολύ για το 51-63. 51-63 μειώνει και πάλι η ομάδα του Αντοπόλης. Φορνάει και πάλι το κέντρο. Τιμίτης. Άστεγος. Παίρνει την παραδεντρινός και σπρώχνει. Πάει σε αθλιασμό. Νέες διαμαρτυρίες. Στις 12 η διαφορά και εκ νέου βολές για τον Κολοφώτη. Δεν μπορεί να ξεφύγει ο Χωράργος. Κάνει την προσπάθειά του, αλλά δεν μπορεί. Είναι... Δείχνει 7 ψυχο στο τελευταίο μοσκάτο, κάτι που εμείς το ξέρουμε. Είπαμε ότι είναι το χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής. Η παρέα, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους, πιστέψτε με. Μέχρι την πάρα τον Λουκάς και σπρώχνει. Κατωπόδης. Οργανώνει.
52-63, σε 10 διαφορά. Έτρεπε πέρα τη λήξη του τούτο καλό του Λουκάς. Βάζει ένα εξαιρετικό καλάθι. Πάρα πολύ δύσκολο, 52-65. Οργάνων. Βεντρινός πήγε δύο με τον Ζανέλη. Περνάει. Πασάρα πέρα του Κατσόγιαννη. Κολοφώτης για τρεις. Έστωπο. Πολύ μεγάλο σούτ. Και πάλι στους 10 διαφορά. Και πάλι στους 10 διαφορά. Για να δούμε. Παίρνει την μπάλα Ψιμίτσης όμως και απαντάει αμέσως 55-67. Για να δούμε. Πολύ παιχνίδι έτσι. Απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα που είναι ο Χολαργός και σε μια εξαιρετική ομάδα που είναι η Ελευθερία Μοσχάτου που κάνει την προσπάθεια εδώ και όλα να επανέλθει. Κατσόγιαννης για τρεις. Α, καλό σου. Τη ζημιά στο ριμπάο του Αγιουμίδης. Σπρώχνει, περνάει, παίρνει το φάουλ. Βλέπουμε την τελευταία φάση, το τρίποντο, το εύστοχο. Πολύ ωραία προσπάθεια. Και παρακόμαστε στο παιχνίδι μας. Επανέλθει ο Απτίδης. Δύο βολές για τον Ιωακιμίδη. 55-67 στους 12 διαφορά. Η διαφορά κυμαίνεται τα τελευταία σε όλο το τρίτο δεκάλεπτο. Μάλλον από τους 10 στους 15 και πάλι στους 10. 3-54. Δεν είναι μια διαφορά ασφαλείας. Βέβαια ο κόουτς Θωμόπουλος το ξέρει αυτό. Και σίγουρα δεν έχει καθυσυχάσει. Άλλωστε, αν πλησιάσει κι άλλο το Μοσχάτου, η Ελευθερία, η ψυχολογία θα είναι με το μέρος του, έτσι. Έστωχος, 55-68. Πολύ μεγάλος έγινες, έτσι. Έστωχος στη δεύτερη, 55-69. Πέρασε Γεωργιάδης στο παιχνίδι. Θέση του, Κολοφώτη νομίζω, ναι. Γεωργιάδης, Κιούσης, Δεντρινός στην περιφέρεια. Κατσόγιαννης. Κερδίζει το φάουλ. Τώρα παίζει, όχι, το Κολοφώτης παίζει σαν 4, κόντρινο το σχήμα το κότσι. Προσπαθεί όσο μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί, ό,τι αλχημία μπορεί να κάνει την έχει κάνει. Έτσι. Να βρει τρόπο να παίξει απέναντι σε αυτή την ομάδα του Χολαργού που σίγουρα είναι το φαβορί. Είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετικό ροστέρ. 56-69 στους 13. Μια βολή ακόμα. Δεν μπαίνει, παίρνει το ριμπάδο του Κουνιός. Γιακημίδης. Περνάει το κέντρο. Δίνει την πάρα στο κατεπόδι. Επιθετικό φάουλ. Πάρα πολύ καλά στήθηκε ο Κολοφώτη. Ποιος είναι από εδώ. Είναι ο Κολοφώτης. Καλά το είπα. Επιθετικό φάουλ. Καθαρή φάση. 56-69 και είναι και τρίτο φάουλ. Του Ιακημίδη. Είναι ένα πρόβλημα αυτό για τον κόουτς. Έχει με τρία τον Ιακημίδη. Έχει με τρία το Απτίδη. Έχει με τρία και το Λουκά. Τρεις παίκτες με τρία φάουλ. Και πέρα να τέσσερα το Καρατζή από το πρώτο μου φαίνεται έτσι. Εδώ το Σιμέτρη. Σιμίτης, δεν πάρει το καλάθι. Κάνει και δεν πάρει και τώρα, αλλά κερδίζει πολλέ. 56-69, κρίμα. Ένα αδίαστο λάθος. Το πάθος του Γιαμπάνη τον βάζει και στο παιχνίδι. Πολλές φορές οι προπονητές λέμε ότι όταν βλέπουμε ένα παίκτη που είναι έτοιμος, που ψεφάει, που έχει τη διάθεση, μπορεί να κάνουμε και μια αλλαγή εκείνη τη στιγμή και τον βάζει απευθείας στο Γιαμπάνη και πιστέψτε με, σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ χρήσιμος. 56-70. Κατσόγιαννης.
Κουριάδης, οργανώνει. Παίρνει την παραγή πάλι ο Κατσόγιαννης. Περνάει, Κιούσης, φανταστική, καλή αποστάθεια, δεν είναι πολύ καλή πάσα. Ήταν να πρέπει να διορθώσουν λίγο και οι δύο, ήταν κακή συνέντευξη. Και βγαίνει ο Κιούσης στον πάγκο και περνάει ο Γιαμπάνης, το πιο ορθολογικό σχήμα τώρα. Γιαμπάνης και Κατσόγιαννης κάτω το καλάθι, μαρκάροντας τον Κουκουνιά και τον Ραπτίδη. Βλέπει την παραφή. Πολλά υποψία λαθών από τις δύο ομάδες και πολλά λάθη που έχουν γίνει. Οι ακινήσεις του οργανωτή τώρα. Παίρνει την παραφή Κουκουνιάς. Βγαίνει ο κατωπόδης. Τώρα χαντός. Ζητάει την παραφή πλάτη ο Κουκουνιάς. Εκεί που έχει αβαντάζ, έχει μισμάτς. Και έχουμε τεχνική ποινή. Για φλόπι. Έφτασε να ξυπνήσει και συμβολή της τεχνικής φινής και πάλι 15 διαφορά. 56-71. Έχει περάσει ο Σφικάκης στο παιχνίδι. Διακυμίδης. Βγαίνει ο κατωπός μετά το σκριν για bouncer bout, είναι στο βεντρινό που τρέχει τον εφηβιασμό όπως κάνει όλο το παιχνίδι βέβαια, έτσι. Παίρνει την παρακολουθώτηση, σαν στο Γιαμπάνη, χαντόφεται ο Γεωργιάδη, για τρεις ο Γεωργιάδης, δεν το βάζει. Παίρνει την πόδη Σφυγκάκης, καλό σου. Κατωπόδης, περνάει. Σημίτης με άμυνα του Γεωργιάδη, πασάρει απέναντι στο Ραπτίδη, για τρεις ο Ραπτίδης, άστοχος. Καμένες συνεχόμενες προσπάθειες για τις δύο ομάδες. Κατσόγιαννης. Παίρνει το επικεντρώμα του Γιαμπάνη. Πάει μέχρι μέσα. Δίνει στο Γεωργιάδη. Στη γωνία ο Κολοφόντης. Πάλι Γεωργιάδης. Και έχουμε φάουλ του κατωπόδη. Που είναι το τρίτο και για αυτόν. Έχει αρκετό χρόνο ακόμα. Και είναι ο τέταρτος παίκτης με τρία φάουλ από την πλευρά του Χολαργού. Βέβαια μια ομάδα με πολύ μεγάλο βάθος. Με πολλές λύσεις και ας έχει και απουσίες, έτσι, γιατί έχει δύο σημαντικούς παίκτες που του λείπουν. Του λείπει ο Γιαννουλάκης και ο Νικόλας και δεν ξέρω και οι άλλοι που λείπουν πόσο βασικοί είναι. Δεν τους έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια φέτος, αλλά παρόλο στις απουσίες έχει ένα πολύ βαθύ ρόστερ. Κάστε μια βολή από τις δύο, δύο βολές, 58-71. Καταπόδης, παίρνει την μπάλα από τον Ιακημίδη. Και τώρα ο Ψημίτης με αντίπαλο τον Στέλιο Γεωργιάδη που τον πιέζει. Περνάει το κέντρο. Πασάει στο Ραπτίδη. Ψημίτης και πάλι. Ιακημίδης. Ιακημίδης. Περνάει. Εξαιρετική προσπάθεια. Εξαιρετική προσπάθεια. 73-58. Το διορθώνουμε. 73-58, 15 και πάλι διαφορά λίγο πριν τελειώσει το δίδυμο δεκάλεπτο. Θα πάει στον Κατσόγιαννη. Πάει μέχρι μέσα. Και τι έχουμε. Αποβολή. Πάει να χαλάσει το παιχνίδι.
ευτυχώς ήμουν τα πνεύματα. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Ένα διαιτητής. Διώχνουν τους παίκτες στον πάγκο. Φαντάζομαι θα συζητήσουν οι δύο διαιτητές. Οι τρεις διαιτητές. Το νόμο είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Για να δούμε τι θα αποφανθούν οι διαιτητές. Το σκορ είναι 58-73, 15 πόντους. Και εμείς έχουμε περιέργεια για την τελική απόφαση των διαιτητών. Εδώ μερικά highlights. 6-29 για τη λήξη. Και επαναφορά με τον Δημήτρη, ο Μάρκος λοιπόν. Μερικές φάσεις από το δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι να αποφανθούν οι διαιτητές. Και επαναρχόμαστε περιμένοντας την απόφαση των δύο, των τριών διαιτητών. Δύσκολη φάση, έτσι. Δεν είναι εύκολη φάση. Γίναν πολλά, μπήκαν πολλοί από τον πάγκο, από εδώ, από εκεί. Δεν είναι εύκολη φάση πάντως. Ας δούμε και ένα διαφημιστικό. We'll be right back.
περιμένω να δει. Όλοι έχουμε την απορία. Δεν έχει βίντεο. Ακόμα στο παιχνίδι με μια απόφαση που αλλάζει λίγο το ρόλο του παιχνιδιού. Έχουμε δύο αποβολές από την πλευρά της Ελευθερίας Μοσκάτου. Αποβολή στο Στέλιο του Γεωργιάδη και στο Δέλιο, στο Θεοδωρή το Δέλιο. Και από την άλλη πλευρά αποβολή στο Τζελέπι το Γιάννη. Τρεις παίκτες λοιπόν πήγαν στα πολιτήρια για αυτή τη συμπλοκή που έγινε. Όλα ξεκίνησαν από τον εφηδιασμό, από την επίθεση του Μοσκάτου που διαμαρτύρηθηκαν οι άνθρωποι του για ένα φάουλ. Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε, το έχω πει πολλές φορές, να μην κάνουμε κριτική και δεν την κάνουμε. Και βέβαια αυτό το τονίζω για να μην παρεξηγούμε, δεν δικαιολογεί καμία αντίδραση από εκεί και πέρα. Έτσι. Ακόμα και αν κάνει λάθος ο διαιτητής, οτιδήποτε ακολουθείς είναι λάθος. Αυτό τονίζω σοβαρά πια. Ακόμα και λάθος, το τονίζω. Έτσι. Δεν λέω ότι έγινε ή δεν έγινε λάθος. Αλλά το ένα λάθος δεν μπορεί να φέρει αντίδραση από την άλλη πλευρά. Έγινε λοιπόν μια συμπλοκή. Πήγαν αρκετοί παίκτες μέσα. Οι διαιτητές κοίταξαν να κρατήσουν σε κάποιο βαθμό τους κανονισμούς και απέβαλαν τρεις παίκτες. Είναι από τις περιπτώσεις που σίγουρα η πιθανότητα του instant replay θα έπαιζε σημαντικό ρόλο. Αλλά σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και λογικό είναι. Στην National League 2 δεν μπορεί να υπάρχει δυνατότητα για instant replay. Εσείς βέβαια από τους δείκτες σας μπορείτε να ξαναδείτε τη φάση όσες φορές θέλετε, έτσι. Εμείς εδώ παρακολουθούμε και δεν μπορούμε εύκολα.
Δηλαδή αν πήγατε πίσω να δείτε τη φάση, θα την είδατε καθαρά. Με τη διακοπή τη μεγάλη μπορούσαμε να τη δούμε κι εμείς. Εντάξει. Ξαναλέω, βέβαια, οποιαδήποτε φάση, μα καμία φάση δεν δικαιολογεί την εξέλιξη και τη συνέχεια. Καλά είναι το παιχνίδι. Έχουμε μια μεγάλη διακοπή. Ο Τζελέπης ουσιαστικά αποβλήθηκε γιατί έφυγε από τον πάγκο του και έφτασε μπροστά στον πάγκο της Ελευθερίας Βοσκάτου. Βλέποντας την φάση πάλι, δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Ο Χρυσοχοίδης θα μπαίνει στο παιχνίδι με Σιγκάκη, Ραπτίδη, Κατεφόδη, Ιωακιμίδη και Ψημίτη. Κρεμαστούλης, Δενδυρνός, Ζενέλη, Τελεφώτης και ο τελευταίος Κατσόγιαννης. Τώρα υπάρχει η διάθεση των διαιτητών να μοιράσουν λίγο την πίτα. Εντάξει. Αυτά που γίνονται που δεν μας αρέσουν. Να δούμε τη σειρά των βολών τώρα, γιατί έχουμε πολλές βολές. Ξεκινάμε με περίπου την τρίτη, μία βολή. 73-58. Εύστοχος, 73-59. Πάμε από την άλλη πλευρά τώρα. Μη το πιστεύετε, κάνεις την μπάλα και οι διαιτητές. Δεν ξέρω πώς θα πάει η σειρά. Είναι λίγο ιδιόρυθμη κατάσταση. Ξεκινάει η αγωνία στο Ψημίτη τώρα, από την άλλη πλευρά. Με 73-59. Εύστοχος. 74-59. Δύο αποβολές και δεύτερη βολή. Και κατοχή το χωραργό φαντάζομαι μετά. 75-59. Στις 16 διαφορά. Και επαναφορά με το κάτω πόδι. Δεντρινός Κρεμαστούλης Κολοφώτης στην περιφέρεια του Μοσχάτου. Κατοπόδης, Ιωακιμίδης, Ψημίτης, περιφέρεια του Χωραργού. Σφικάκης, Λαπτίδης και Ζενέλη Κατσόγιαννης. Λίγο πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, παίρνει ένα 18 πόντων. Νομίζω ότι έχει σίγουρα το πρώτο λόγο, δείχνει ότι ελέγχει το μάτς. Μεντρινός και είναι για πολύ πιεστική άμυνα. Τελεφέτης, 4, 3, 2, προλαβαίνει, κάνει την επίθεση, δεν το βάζει, δεν μπορεί, τόσο δεν έλυσε δεύτερη φάση και συνδυασμένο τον Ψημίτη, σταματάει, δίνει στο Σφυγκάκι, δίνει την παρά την αφέρα της Λιξάιτ, η Κεντρόλ, η Ακημίδη σε Μαργάρδο με τον Ζενέλη, Ραπτίδης κοντά στο Σφυγκάκι, πάλι Ραπτίδης, η Ακημίδης, στα πόδια τον Ζενέλη, περνάει δύσκολα. Κόβεται από το Ζενέλη, κατευθείαν την ελευθερία Μοσχάτη. Επανέρχεται Λάμπρου, που ήταν πολύ ωραίος στον πάγκο, στες του Ζενέλη. Κοντένει το σχήμα. Κατσόγιαννης, Δενδυρνός.
Οργανώνει. Απέναντι στον Κρεμαστούλη, περνάει μπάλα για τρεις ο Κρεμαστούλης, δεν καλό. Και πέντε ριμπάουντ ο Ραφτούδης και έχουμε τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Που βρίσκεται η ομάδα του Χολαργού να προηγείται με 78-59. Εμείς θα δούμε μερικά highlights από το τρίτο δεκάλεπτο. 6-29 για τη λήξη. Και επαναφορά με τον Τζιμίτη. Ο Μάρκος λοιπόν ένα παιδί περνάει και πάνω. Ερχόμαστε στη μετάδοσή μας, 59-78, μια μεγάλη διαφορά, ειδικά για μια ομάδα με την ποιότητα του Χολαργού. Είναι μια ομάδα που τους δίνει εξασφάλιση, θα μπορούσα να πούμε ότι αν ήταν με άλλη ομάδα το παιχνίδι, ότι θα θέλαμε πολύ δύσκολα να τρέπεται. Ο Ελευθερία Μουσκάτ όμως είναι ικανή για το καλύτερο, δεν θα πω για το χειρότερο, γιατί θετικά μας εκπλήσει τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε αρνητική εικόνα. Αλλά είναι μια ομάδα που θα μπορεί να κάνει την ανατροπή. Πρέπει να μπουν όμως πολύ μεγάλα σουτ, να βγάλουν πολύ μεγάλες άμυνες. Σίγουρα ο Χολαργός είναι μια τεράστια ομάδα για να μπορεί να, να διακινδυνεύσει μια τέτοια διαφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Έχει λοιπόν τον πρώτο λόγο, είναι δεδομένο. Περιμένουμε να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Λάμπρου, Κρεμαστούλης, Δεντρινός, Κιούσης και Κολοφόντης. Με Κολοφόντη και Λάμπρου κάνει το καλάθι. Πάλι κοντό σχήμα ο κότς Λάμπρου, ο κότς Σίμος. Τσιμίτης, Κατοπόδης, Ραπτίδης, Φουκάκης και Ιωακιμίδης. Κιούσης. Εγώ περιμένω τον Κιούση να βγει σε αυτό το δεκάλεπτο. Για να δούμε. Είναι ένα παιδί ψυχολογίας. Πέμπτο φορά που κατοπόδι είναι τέταρτο. Τέσσερα κατοπόδις, τέσσερα και ο Καλάντης. Και τα δύο γκάρτ της ομάδας έχουν από τέσσερα. Βέβαια, έχει το φαντάζο κότς μεγάλη διαφορά. Έτσι είναι 59-78 το σκορ. Δεν είναι μικρή διαφορά. Εύστοχο. Σας το είπαμε. 78-62. Το 8-62, 9 και 19. Δύο φορές επιζούμε και πάλι. Ο οποίος είναι πολύ εύστοχος σήμερα. Εύστοχος την πρώτη, 79-62. Μία βολή ακόμα. Θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον Μάρκο Ρεψίμιν στο γήπεδο. Ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε με ένα τραυματισμό από την προετοιμασία ακόμα, δεν έπαιξε καθόλου. Αρκετά σοβαρό τραυματισμό. Πολλές φορές είχαμε σταθεί και του είχα πει ότι δεν βλέπω την ώρα να επιστρέψει στο γήπεδο. Το βλέπω τώρα σε μια άλλη ομάδα βέβαια, στο Μίλωνα. Αλλά πραγματικά είναι μεγάλη χαρά που τον βλέπω στα γήπεδα. Όπως το ίδιο θα έλεγα για οποιοδήποτε παιδί έχει σοβαρό τραυματισμό, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι για όλους. Αλλά ειδικά για ένα παιδί που είναι στολίδι στο χώρο με τον χαρακτήρα του, την εικόνα του, είναι πολύ σημαντικό ότι επανήλθε και τον βλέπω ταύρο. Πως δεν είναι καθόλου επιλεγμένο στον τραυματισμό του. Κολοφόντης. Πέμπτο επικεντρώνω από τον Κιούση. Περνάει.
δύσκολη προσπάθεια, με πίεση, δεν το βάζει. Πέντε ριμπάουτ, Λάμπρου καταλήγει. Το χάνει και αυτός, ριμπάουτ ο Γουγουνιάς. Τους φιλούς δεν μπορέσει να σκοράρουν, πιέζεται ο Γιακυμίδης, αυτοδεντρινό. Δεν το παρατάει το παιχνίδι, αριστερά μοσχά του. Και παιχνίδι με φάρο δεντρινός. Είναι το δεύτερο. 79-62. Δεκαεφτά πόντους διαφορά. Παίρνει την παραγωγουνιά. Ωραία στον Ιακυμίδη. Ραπτίδης, Ιακυμίδης. Σουμίτης. Κάνε ένα πολύ δύσκολο σουτ. Άστοχο. Παραλίγο να πάρει την πάγκο εκεί ο Κουβουνιάς. Δεν το παίρνει. Την πάγκο Λάμπρου. Παίρνει στον Δεντρινό. Στη γωνία Γρεμαστούλης. Από εδώ είναι ο Κιούς έτοιμος. Παίρνει την Πουχαντόφ. Παίρνει και το πίσω εδώ από τον Λάμπρου. Πάλι Καλοφώτης. Άστοχος. Που δουλειά στο rebound και κάνει πάσα στον Καρποπόδη. Πολύ καλή άμυνα από τον... Κοιτάξτε πώς κοιτάνε τα παιδιά, πραγματικά είναι εντυπωσιακή η εικόνα τους, έτσι. Σε μια χαμένη φάση, κοιτάξτε πώς έρχεται από πίσω ο Λάμπρου. Είναι και ο εκλεγής, επανεκλεγής, όπως θέλετε, πείτε το. 79-62. Η Αλκυμίδης παίρνει το πήγαινο από την Κουτιμουνιά, παίρνει και την μπάλα. Πετάει την μπάλα, δεν το βάζει, επιθετικό φαουλ. Σωστό, σωστό. Νομίζω ότι είναι καθαρή φάση. Σπρώχνουμε το αριστερό του χέρι για να πάρει το rebound, ούτε ο ίδιος διαμαρτύρεται. Είναι τρίτο και για τον Κουκουνιά. Απλά περνάει ο χρόνος. Είναι αρκετά φορτωμένη η ομάδα του Χολαργού, αλλά έχει μια διαφορά 17 πόντων. Θέλει 7.50 για τη λήξη. Πρέπει να δούμε πράγματα και θάματα για να έχουμε ανατροπή. Δεντρινός. Παίρνει το σκούνο ο Κιούσης, σε μαρκάρεται. Παίρνει πάρα ο Γιαμπάνης, Δεντρινός και πάλι. Γίνεται χαντός. Παίρνει πάρα συγγονία στον Κιούσης, που παίρνει πάρα τα χέρια, αλλαγή κατοχή. 79-62. Επανέρχεται ο Λουκάς με τον Καλατζή στη θέση του Ραπτίδη και του κατεπόδι. Για να δούμε ο Καλατζής θα παίξει τα χωρί τώρα. Γιατί έχει παίξει πολύ λίγο. 62-79. Λουκάς. Καλατζής. Περνάει. Λουκάς. Ιακυμίδης. Καλατζής. Πολύ καλό ρυθμό η ομάδα στα επιθετικά του συστήματα. Καλατζής πέσει στα πόδια του Γιαμπάνη. Με την εμπειρία του σταματάει ο Γιαμπάνης. Τρομερή άμυνα. Τρομερή. Αλλά ο Κουζινιάς εκεί παίρνει το ριμπάουτ. Και δίνει και πάλι στο Καλατζή. Πασάει στον Ιακυμίδη. Για τρεις Ιακυμίδης. Άστοχος και πάλι. Ο Γιαμπάνης με την θέση του και την εμπειρία του παίρνει το ριμπάουτ. Λάμπρου. Κεντρινός που έχει παίξει πολύ. Δίνει στο Γιαμπάνη, παίρνει την μπάλα. Κάνει κοντά, δεν το βάζει. Πίεση στο ψηλό, να λιώνει τα σου του της ελευθερίας και δίνει τα χέρια στον Μοσχάδο να ελέγχει. Περνάει τώρα ο Ψινίκης και βάζει ένα ακόμη καλάθι για το 62-81. 62-81. Να δούμε και πάλι όλο για τους χορηγούς. Τελευταία φάση, παίρνει την μπάλα και τελειώνει το καλάθι εύκολη κοντά. Θα δούμε και πάλι ένα διαφημιστικό, 81-62, 19 από τη διαφορά, πολύ δύσκολη ανατροπή. Να πούμε μάλλον τους πόντους. Έχουμε Ακυμίδης 26 πόντους από το Χολαργό, 8 πόντους έχει βάλει ο Κατοπόδης, 2 πόντους έχει βάλει ο Λουκάς, 8 πόντους έχει βάλει ο Κουκουνιάς, 27 πόντους ο Ψημίτης, εκπληκτικός, και 10 πόντους ο Καλατζής με πολύ μικρή συμμετοχή. Από την άλλη πλευρά, έχουμε 3 ο Νικολαίδης, 5 ο Κρεμαστούλης, 13 ο Δεντρινός, ο Γιαμπάνης 11, 7 ο Λάμπρου, 3 ο Ζενέλη, 3 ο Κιούσης, 3 ο Μουστάκας,
5 ο Κολοφώτης, 5 ο Κατσόγιανης και 3 ο Γεωργιάδης. Υπάρχει μεγάλη διασπορά στους πόντους του Ελευθεριασμού Σκάουτ, αλλά είναι σίγουρα πολύ λιγότερο, 19 πόντοι λιγότερο από τους πόντους του Χολαργού. Εντάξει, ο Χολαργός θα το φαβορεί, δικαίωνε τον τίτλο του φαβορεί. Σε ένα γήπεδο με πάρα πολύ κόσμο, έτσι οφείλουμε να το πούμε. Λοιπόν, Τελεφώτη Διαμπάνης, Βενδυλβές, ένας και ο Μουστάκας, όπως έχει θέση του Κιούση. Μουστάκας, γιατρής, δεν διστάζει. Αυτό άλλωστε το κάνει πολύ καλά. Πέντε μπορεί να το λάμπει μέσα στους φιλούς, ούτε αυτός μπορεί να το βάλει. Δεν μπορεί να το βάλει. Νομίζω ότι έχει χάσει την αυτοσυγκέντρωση. Λοιπόν, παραφορά για τον Χολαργό με τον Καλατζή. Πάει Λουκάς να κάνει μια παραφορά για να πάρει την μπάλα του πρώτου πάσα ο Καλατζής. Πιέζεται από τον Δεντρινό και του κλέβει την μπάλα ο Δεντρινός. Μάλιστα. Πεζιασμένα, περνάει, δεν έχει τη φάση, δίνει στο Μουστάκα. Κλειδώνει ο Λάμπρου, παίρνει την μπάλα τελικά, έχει τον Καλατζή. Ούτε το φάλι του παίρνει, ούτε καλά του βάζει. Εντάξει. Είναι σαφώς επηρεασμένη η ομάδα της Ελευθερίας Μουσκάτα, δεν είναι αυτό που έχουμε μάθει να βλέπουμε. Μια ομάδα ιδιαίτερα μαχητική που κυνηγά τις φάσεις, νομίζω και η διακοπή και όλα όσα γίνανε στη διακοπή, παίξαν τον ρόλο τους, είναι εκτός κλίματος αγώνα. Είναι 62-81 το σκόρ, διαφορά, όλα έχουν παίξει τον ρόλο τους, έτσι. Πέντε και 40, 62-81. Η Ακή Μέση δεν περνάει, δεν παίρνει την μπάλα, η μπάλα του δίνει ο Ψημίτης στο Κουγουνιά. Πάλι ο Ψημίτης. Περνάει, δίνει στο Κουγουνιά, δεν το βάζει. Για μπάνε στο ριμπάζ. Ενδυνός, σπρώχνει. Απέναντι μπάλα, Λάμπρου. Προσπίση, παίρνει την μπάλα ο Κολοφώτης. Λάμπρου, πολύ ωραία φάση. Πάρα πολύ ωραία φάση για το 64-81. Πολύ ωραία καλά. Να το δούμε σε πρώτη ευκαιρία. Καλατζής. Εξαιρετική φάση και εξαιρετικό καλάθι από τον Δημήτρη, 64-83. Πολύ ωραία φάση. Του δίνει τα εύσημα του Δημήτρης. Να την ξαναδούμε αυτή τη φάση, θα δούμε αυτή τελικά. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση κοντά στον Δημήτρη, ο οποίος βγάζει το καλάθι. Ψημίτης και πάλι πολύ. Δεν κάνει από διαφορά. Έχει την ευκαιρία να το πάει στους 20. Δεν το βάζει. Βενδυνός. Πασάει στο Μουστάκα. Βενδυνός και πάλι. Πάει μέχρι μέσα. Βγαίνει ο Κουκουνιάς. Και κλέβει την μπάλα ο Ακυμίδης. Σε κλειστική φάση. Και βάζει το καλάθι για το 64-85. Βενδυνός. Περνάει. Γιαμπάνης. Επανέλθει ο Κιούσης. Περνάει πολύ ωραία. Κόβεται από την Τσιμίκη. Με την μπάλα Μουστάκας. Σε την μπάλα ο Γιαμπάνης κοντά. Εκεί με την εμπειρία του κάνει το κολφάουλ. Εξαιρετικός ο Γιαμπάνης. 66-85. Παίρνει και το φάουλ. Συγγνώμη. Εδώ. Είναι λίγο περίεργο το σημείο που είμαστε. Είναι πολύ μικρή και έχουμε βάλει μια βάση και έχουμε ένα πρόβλημα στη στήριξη του τρυπόδου. 67-85. Ιακυμίδης. Περνάει. Καλατζής. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα ο Ψημίτης. Φεύγει μπάλα. 18 πόντους, 4-14, 67-85. Τώρα το παιχνίδι έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Θεμαστούλης, Κιούσης. Παίζει ο Κιούσης, δίνει κοντά στο Γιαμπάνη. Παίζει κοντά με τον Κουκουνιά.
έρχεται η βοήθεια από τη δυνατή από τον Ιακημίδη, κλέβει την μπάλα. Ο Ψημίτης, μπάλα από τον Γιούση, παραμένει κατοχή για τον Χολαργό. 67-85. Ο Ψημίτης έχει φτάσει 29 πόντους, με 27 από τον Ιακημίδη. Περνάει. Λουκάς για τρεις, άστοχος. Και πάλι καλή τοποθέτηση από τον Γιαμπάνη που παίρνει το rebound. Κιούσης, Γιαμπάνης, προσποίηση, περνάει τον Κουγουνιά. Άτυχος, παίρνει το rebound ο Κρεμαστούλης. Ξανά, δεν περνάει και πάλι μπάλα 1-2 μεταξύ του Κολοφότη και του Κρεμαστούλη. Τελευταία φάση όμως δεν έφτασε, επανέλθει το κάτω πόδι. Στη θέση του, Σουμίτη. Ραπτίδης επανέρχεται επίσης στη θέση του Λουκά. Αλλαγές τακτικής πλέον από τους δύο προπονητές. Μουστάκας. Περνάει ο Κιούσης, δίνει στον Κολοφότη, κοντά στο Γιαμπάνη, γυρνάει. 85-69. Αλλά λίγο να κλέψει και πάλι ο Δεντρινός, δεν μπορεί. Παραμένει κατοχή για τον Χολαργό. 69-85, 3 και 16 για τη λήξη. Ραπτίδης. Επαναφορά. Παίρνει την μπάλα ο Καλατζής. Πιέζει από τον Κρεμαστούλη. Και αν κάτι θέλει να δει ο coach Σίμος, είναι η διάθεση των παιδιών του να παίξει άμυνα μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Άλλωστε δεν είναι κάτι που είχε εμβολία. Πολύ ωραία φάση. Κουτσινιάς, βάζει το καλό από 87-69. Μουστάκας. Γιαμπάνης, Θεμαστούλης. Κιούσης. Περνάει. Θεμαστούλης και πάλι. Έστωχο. 87-72. 15. 2-31. Ραπτίδης. Ιακινίδη, περνάει το κέντρο. Καλατζής. Ραπτίδης, περνάει ο Καλατζής. Πέντε φορά του Γραμαστούλη που το σηκώνει. Αγκαλιάζει ο Γραμαστούλης με τον Καλατζή. Περνάει και πάλι ο μικρός, ο Πασόρης. Στη θέση του Ιακημίδη, ο οποίος φεύγει με 28 πόντους. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ιακημίδης και Ψημίτης. Δύο παίκτες με εξαιρετική παρουσία σήμερα. Νομίζω ότι ήταν η ακρογωνία, η λύθη της πολύ καλής απόδοσης της ομάδας Χολαργού. 87-72, χάνει την πρώτη βολή ο Καρατζής, μία βολή ακόμα, 2-17. 72-87 αν θέλετε. Έτσι. Έστω και στη δεύτερη, 72-88, στις 16 διαφορά. Κολοφότης, περνάει το κέντρο. Οργανώνει. Μουστάκας, Γιαμπάνης. Την ήθελε ο Κρεμαστούλης, δεν πρόλαβε να την πάρει. Περνάει όμως, δίνει στο Μουστάκα για τρεις ο Μουστάκας. Έστω και στη αυτός. 88-75, 13 η διαφορά. Κατσόρης. Καλατζής δίνει μια μακρινή πάσα στο μικρό. Απέναντι στο κατωπόδι. Καλατζής. Κουκουνιάς, εύστοχος. 90-75. Παραγωγικές ομάδες στο δεύτερο εμίχρονο. Και στο δεύτερο. Στο πρώτο ήταν λίγο περισσότερος. Κρεμαστούλης. Τελεφώτης. Κοντά, γκολ φάουλ, όχι, μόνο δύο βολές. Κατωπόδις, πέμπτο φάουλ. Πέντε φάρο κατεμπόδιση, δεν το είχε καταλάβει ακόμα. Αν είναι σωστά τα φάρο στο ταμπλό, ναι, είναι πέντε. Εμείς βλέπουμε πέντε, όχι. Χρειάθηκε στον Γκατσόρη. Όχι, δεν το είχε. 90-76. Είχαμε κάτι τραβήγματα εκεί. Είμαστε από εδώ και τα είδαμε. Καλατζής.
Καλάθι, 92-76. Κιούσης, Γιαμπάνης. Περνάει το κέντρο, με πίεση από τον Κουκουνιά. Έρχεται παγίδα από την άλλη πλευρά ο Κατοπόδης, περνάει μπάλα, Μουστάκας, Κρεμαστούλης. Μουστάκας σιγά μην το κάνει, δεν το βάζει, έβαλε το προηγούμενο. Κουκουνιάς. Κλέβει την μπάλα Γιαμπάνης, δίνει την μπάλα στο Κολοφότη που φεύγει στον εφηδιασμό. Βάζει το καλάθι 92-78, 43 δευτερόλεπτα και έχω μια αλλαγή ακόμα. Περνάει με το νούμερο 17, ο Μάλφας ο Χρήστος. Στη θέση του κάθε πόδι. Άλλος ένας μικρός για την ομάδα του Χολαργού. Τον βάζει λίγο πριν το τέλος ο κόουτς Χωμόπουλος. 92-78. Καλάτζης. Καταλαβαίνει ότι πιθανώς αντιπαλός του θα είναι για την πρώτη δεύτερη θέση στο Μοσκάτο και δεν αφήνει τη φάση, γι' αυτό τον έβαλε αργά, ήθελε για τη διαφορά. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. 78-92. Και πάλι εκεί σου, με αντίπαλο τον Μάλφα. Περνάει. Στην κέντρο του Γιαμπάνη. Περνάει. Και πάλι. Δίνει στον Κρεμαστούλη για τρεις. Εύστοχος. Η διαφορά πήγε στους 11. Με αυτά και με αυτά δεν νομίζω πως θα εκδηλωθεί επίθεση. Έχουμε τέλος του παιχνιδιού. Ο κόουτς λέει να μην γίνει επίθεση. Περνάει το κέντρο. 92-81. Αφήνει την μπάλα. Χαιρετίζουν οι αθλητές. Εμείς θα περιμένουμε λίγο να δούμε τους χαιρετισμούς των αθλητών πριν δείξουμε λίγο τα highlights που έχουμε από το 4ο δεκάλεπτο. Και σας πούμε, μάλλον σας τους λέμε τώρα τους σκόρερ, για την ομάδα του Χολαργού 28 πόντους ο Ιωακιμίδης, 8 πόντους ο Κατοπόδης, 2 πόντους ο Λουκάς, 12 πόντους ο Κουκουνιάς, 29 πόντους ο Ψημίτης, 13 πόντους ο Καλατζής που έπαιξε για πάρα πολύ λίγο λόγω των φάουλ. Από την άλλη πλευρά έχουμε 3 για τον Νικολαίδη, 11 για τον Κρεμαστούλη, ο Δεντρινός 13, 16 για Μπάνης, 9 ο Λάμπρου, 3 ο Ζενέλη, 3 ο Κιούσης, 6 ο Μουστάκας, 2 τρίποντα, 8 ο Κολοφώτης, 5 ο Κατσόγιανης και 3 ο Γεωργιάδης. Έχουμε κάποιες συζητήσεις, θα δούμε λίγο τις ομάδες των φωνάξεων. Φωνάζει η ομάδα του Μοσκάτου πρώτα, περιμένει ο Χολαργός να τους χειροκροτήσει. Χειροκροτούν τα παιδιά του Χολαργού, όλα αθλήμα μεταξύ των δύο ομάδων. Και περιμένει και το Μοσκάτο τώρα να τους χειροκροτήσει. Και χειροκροτείται από την ομάδα του Μοσκάτου, η ομάδα του Χολαργού. Θα δούμε λίγο τα highlights του 4ου δεκαλέπτου πριν σας αφήσουμε εμείς. Εδώ βλέπουμε την πουτιά του Λάμπρου. Ένα όμορφο καλάθι του Ψημίτη. Μια πολύ ωραία πάσα του Δεντρινού στο Λάμπρου που τελειώνει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Βέβαια πήγε και ντρόλ με τον dive. Ένα δύσκολο καλάθι. Goal foul. Φανταστική φάση, ένα πολύ όμορφο πικεντρόλ. Κρεμαστούλης για τρεις, εύστοχος. Καλατζής μέχρι μέσα, πολύ ωραία φάση. Λοιπόν, αυτά και από τα highlights του 4ου δεκαλέπτου. Κάποια μικρά προβληματάκια που είχαμε στη μετάδοση είναι αρκετά στενός και το σήμα δεν είναι και το ιδανικό. Ελπίζουμε να ευχαριστηθήκατε τη μετάδοσή μας. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Σαφώς βέβαια αρχικά στο Χολαργό που οδηγεί την κούρσα, παραμένει στην πρώτη θέση και δείχνει το διαφιλονίκητο φαβορί. Το ερώτημα δεν είναι αν είναι φαβορί ή όχι. Το ερώτημα πως είναι πως έχασε το παιχνίδι στο Πορφύρα. Αλλά ένα μεγάλο μπράβο διαχρονικά στην ομάδα του Χολαργού για την προσπάθεια που κάνει. Είναι παράδειγμα οικογένειας. Εμείς οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και σαν προπονητές, όχι μόνο σαν άνθρωποι που σχολιάζουμε το παιχνίδι. Και σαν προπονητές οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε την πορεία που έχουν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Σας περιμένουμε στις επόμενες μεταδόσεις. Μετά την αρχή της προηγούμενης μετάδοσης, σήμερα ήμασταν εδώ.
να βελτιώσουμε και τα τυχόν μικρά τεχνικά λάθη, να είμαστε ακόμα καλύτερη συνέχεια.